Το Ισραήλ επισκέπτεται με τη σύζυγό του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Όρμπαν συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο αλλά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουμε ότι η απειλή των τζιχαντιστών είναι αληθινή. Μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο και βέβαια το Ισραήλ και τους Άραβες γειτονές του. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Όρμπαν για το γεγονός ότι στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ και αυτό παρά την κατακραυγή που προκάλεσαν στο παρελθόν αντισημιτικές δηλώσεις του. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ευρώπη περνά κρίση εξαιτίας του μεταναστευτικού και της τρομοκρατίας. Οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται τις μεταναστευτικές ροές για να φτάσουν στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει στραφεί και κατά του Τζορτζ Σόρος, τον οποίο ανοίγαγε σε νούμερο ένα εχθρό της χώρας, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει μεταξύ άλλων να ρίξει την κυβέρνησή του. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός επρόκειτο να επισκεφτεί και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, μια επίσκεψη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.